Γεια σας κύριε Ξαδάχτυλε, πώς είστε? Καλησπέρα κύριε Ζαχαρέ, καλησπέρα στις τηλεθεάτρες και στους τηλεθέατες. Συγγνώμη που σας καθυστέρησα, αλλά είδατε ότι είχαμε θέματα με την Ευρωβουλή τα οποία έπρεπε να αναδείξουμε. Ναι, είχαμε ενδιαφέροντα. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Αυρίθης είναι ο έπαρχος της ΚΟ και θέλω και αυτόν να τον βλέπω με Skype. Γεια σας κύριε Αυρίθη. Καλησπέρα. Ωραία, σας έχω και τους δύο. Καλησπέρα από την Όμπρεφου. Δεν είμαι ο έπαρχος, είμαι πρώην αναπληρωτής δημάρχου αντιδήμαρχος και τώρα είμαι πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της ΚΟ. Εντάξει, χίλια συγγνώμη για αυτό που μόλις είπα, το οποίο ήταν εξαιρετικά ανακριβές. Δεν ξέρω αν έχουμε, και πριν δώσω το λόγο και στους δυο σας, ένα περιστατικό που συνέβη στην ΚΟ όταν ο Άδωνης Γεωργιάδης πήγε στο νησί. Τι του λέγανε εκεί οι άνθρωποι? Ακούστε, κύριε Υπουργέ, το εγχείρημα που κάνετε είναι τεράστιο. Προχωρήστε και μην ακούτε κανένα. Εγώ το λέω γιατί είπατε ένα νούμερο, δεν ξέρω, ο κ. Μισθοκλέος είπε για τα 15 εκατομμύρια του συστήματος, ο δήμαρχος, που εισπράττονται από τον τουρισμό. Η Ρόδος έχει τον ιδιωτικό τομέα, έχει και νοσοκομείο. Σαντορίνη, Πάρος, Μύκονος είναι κοντά στο κέντρο, στο δύο ώρες ασθενής, είναι εκεί, εν πάση περιπτώσει, την τόνη. Το μοναδικό φαινόμενο, κύριε Υπουργέ, που πάσχει και προσβάλλεται και χτυπιέται το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι το νησί της ΚΟ, το νοσοκομείο της ΚΟ, χρόνια τώρα από τους τουριστικογιατρούς. Συγγνώμη για τη λέξη που θα σας πω, κύριε Υπουργέ, επειδή εγώ είμαι όχι μαζί σας, με τα χίλια. Προχωρήστε και μην ακούτε τίποτα. Κύριε Αυρίθη, ξεκινώ από σας και θέλω να καταλάβω το εξής. Προτείνετε στον Υπουργό να επιστρατεύσει τους γιατρούς, αυτό κατάλαβα? Προτείνω στον κύριο Υπουργό, κύριε Ζαχαρέ, επιτέλους να ξεκινήσει μια όποια διαδικασία είναι αυτή, προκειμένου αυτό το νοσοκομείο που λειτουργεί με τεράστιες δυσκολίες. Μάλλον δεν έγινε κατανοητή η ερώτησή μου, γιατί μου απαντάτε κάτι άλλο. Του προτείνετε να επιστρατεύσει γιατρούς? Δεν μας ζητήθηκε, δεν μας έκαμε πρόταση ο κύριος Υπουργός να επιστρατεύσει γιατρούς. Καλά, βλέπετε, ειδήσεις υποθέτω. Ο κύριος Υπουργός είπε ότι εγώ θα λάβω μέτρα. Τα όποια μεταλάβει, σε αυτά τα μέτρα δηλώνω και το αυτό δήλωσα ότι είμαστε μαζί του για ένα πολύ απλό λόγο. Ακόμα και στην επιστράτευση, θα μου τον πείτε το λόγο, ακόμα και στην επιστράτευση. Βεβαίως, ναι. Ωραία, γιατί, το λόγο δεν χρειάζεται να μου τον πείτε, ότι είναι κατανοητός, κύριε Αυρίθη. Προφανώς το νοσοκομείο πρέπει να είναι γιατρούς, τώρα δεν το συζητάμε. Είναι προφανές αυτό που λέτε. Κύριε Ξαδάχτυλε, ακούτε τι λένε οι άνθρωποι. Θα το χαρακτήριζα, με κίνδυνο να γίνω εντελώς ξύλινος, κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της ΚΟ. Αλλά κάπως έτσι είναι. Αν δεν έχουν γιατρό οι άνθρωποι, τι να κάνουν? Τι απαντάτε σε αυτούς τους ανθρώπους? Σε καλό δρόμο βρίσκονται για να μην θέλει να γίνει κανείς παθολόγος στη χώρα μας σε λίγο. Δεν λύνονται έτσι τα προβλήματα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, ούτε με απειλές, γιατί και πέρσι είχε το ίδιο πρόβλημα η ΚΟΣ, το οποίο λύθηκε, αλλά δεν προηγήθηκαν οι απειλές των προσκλήσεων, ακολούθησαν οι προσκλήσεις, ούτε με απειλές, ούτε με λαϊκισμό, ούτε ενεργοποιώντας τα αντανακλαστικά της κοινωνίας. Διότι ξέρετε, θα βρεθούμε σε ένα σημείο όπου κανένας νέος συνάδελφος δεν θα επιλέγει την παθολογία, που ούτως ή άλλως είναι μια δύσκολη ειδικότητα και δεν πολύ επιλέγεται. Και τότε θα λέμε απλώς δεν έχουμε. Ωραία. Όπως θέλω και τώρα είμαστε περίπου εκεί. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι και θέλω να είναι πολύ σαφές το ερώτημα. Ελπίζω να μην παρερμηνευθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, υπάρχει, όταν λέμε άμεση, εννοούμε άμεση. Καλό θα ήταν αύριο να υπάρχουν γιατροί εκεί. Κάνω λάθος, κύριε Αυρίθη? Κάνετε λάθος, κύριε Ζαχαρέ, θα σας πω εγώ γιατί. Τον κύριο Αυρίθη ρωτάω, μισό λεπτό. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου να σας απαντήσω εγώ. Γιατί εντάξει, απαντήστε μου εσείς. Για να μην ξεφύγει η κουβέντα, γιατί ήδη έχουμε τέτοιο κίνδυνο. Έχουμε κίνδυνο να ξεφύγει η κουβέντα, λέτε. Είναι πρόβλημα, δεν είναι άμεσο. Είναι πρόβλημα το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια. Υπήρχε και πέρσι. Επιτρέψτε μου, κύριε Ξαδάχτυλε, όχι. Εσείς μισό λεπτό. Κύριε Ξαδάχτυλε, επιτρέψτε μου. Δεν προέκυψε χθες. Επιτρέψτε μου. Παρερμηνεύσατε, δεν ξέρω αν το κάνατε σκόπιμα, αυτό που είπα. Όχι καθόλου. Ωραία. Όχι αφού καθόλου. Δεν το κάνατε σκόπιμα, αφήστε με να συντονίσω την κουβέντα. Λέω λοιπόν το εξής. Δεν είπα ποτέ αν προέκυψε χθες ή προχθές ή παραπροχθές. Προφανώς υπάρχει από πάντα αυτό το πρόβλημα. Καταρχάς, σας παρακαλούσα η σύγκρουση να αφαιρεθεί από κάτω. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση. Τα προβλήματα είναι απέναντί μας.
Εμείς έχουμε συμβουλεύσει το Υπουργείο εγκαίρως. Αν έρθω στο, ιατρείο σας να σας δώσω συμβουλές για το τι φάρμακα πρέπει να πάρετε, πώς θα το θεωρήσετε? Το τι φάρμακα πρέπει να πάρω εγώ? Ναι. Όχι, αλλά το να μου... αυτό κάνετε όμως τώρα. Μου κάνετε τον αρχισυντάκτη. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί. Ήρθατε να μου κάνετε τον αρχισυντάκτη. Σας επαναλαμβάνω. Σύγκρουση δεν δεχόμαστε ότι υπάρχει. Δεν ξέρω αν το δέχεστε εσείς, αλλά εμείς είμαστε δημοσιογράφοι. Εγώ αυτό βλέπω, σύγκρουση βλέπω, σύγκρουση γράφω. Πού την βλέπετε τη σύγκρουση? Ποιοι συγκρούνται με ποιον? Αφήστε με να συντονίσω την κουβέντα όμως, γιατί μου το έχετε αποπροσανατολίσει λίγο το θέμα. Λέω το εξής. Υπάρχει ανάγκη άμεση, από πάντα υπήρχε, αλλά υπάρχει ανάγκη άμεση να πάνε γιατροί εκεί. Άμεση. Και θέλω να ρωτήσω εσάς, υπάρχει κάποιος τρόπος που να είναι εγκεκριμένος και από την επιστήμη σας και από το συνδικαλιστικό σας όργανο και να είναι και υλοποιήσιμος, ώστε, δεν λέω αύριο που είναι Παρασκευή, αλλά ξέρω εγώ, 1η Αυγούστου να υπάρχουν γιατροί εκεί. Υπάρχει κάποιος τέτοιος τρόπος? Κύριε Ζαχαρέα, το θέμα αυτό εμείς το θίξαμε τον Ιανουάριο του 2024. Μάλιστα. Και από τον Ιανουάριο του 2024 δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση από κανέναν. Εξαιρετικά κακό. Είμαστε... Με ορίστε. Κακός που δεν έχετε πάρει απάντηση, λέω. Κακός. Ναι, το ξέρω. Γιατί το είχαμε θίξει και πιο πριν. Ωραία, αλλά το ερώτημά μου είναι το εξής. Μπορούμε να βρούμε έναν τρόπο για 1η Αυγούστου να έχουμε γιατρούς εκεί? Μόνο αν θελήσουν να πάνε. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Και αν δεν θελήσουν, τι πρέπει να γίνει? Αν δεν θελήσουν, πρέπει αυτά τα οποία τους προσφέρονται να αλλάξουν για να θελήσουν. Και γι' αυτό και πήραμε την απόφαση που πήραμε εμείς χθες. Μια που δεν αποφασίζει κανένας άλλος να κάνει αυτό το πολύ λογικό που κάνει οποιοδήποτε ζητά κάπου εργαζομένους και δεν τους βρίσκει, που αλλάζει τους όρους, διότι το σφώναξα 11 φορές με τους ίδιους όρους και δεν ήρθατε, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σε ελεύθερη κοινωνία ζούμε, δεν ζούμε στη Σοβιετία, συγγνώμη, το αλλάξαμε τους όρους εμείς. Τι να κάνουμε τώρα? Το κάνουμε εμείς γιατί έτσι καταλάβαμε ότι πρέπει να κάνουμε. Κανένας άλλος δεν το κατάλαβε ότι πρέπει να αλλάξουν οι όροι για να προσελκυστούν κάποιοι άνθρωποι. Το κάναμε εμείς. Να δούμε τι θα αποδώσει, γιατί είμαστε και 18 Ιουνίου. Και 18 Ιουλίου. Ιουλίου. 18 Ιουλίου είναι 18 Ιουλίου. Είναι ένα εξάμηνο μετά από τότε που εμείς ζητήσαμε να συζητηθεί το θέμα. Και είναι ένας χρόνος και 18 ημέρες μετά από την πρόβλεψη του νόμου του 2022 που θα άλλαζε το κίνητρο του αγώνου, που είναι το μοναδικό κίνητρο που υπάρχει για να πάνε γιατροί στην ΚΟ σε μόνιμη βάση. Ωραία. Διότι γιατροί στην ΚΟ δεν έχει 12 λοιπόν εγώ τώρα τον αρχισυντάκτη. Όχι μόνο 2 μήνες. Ας κάνω λοιπόν εγώ τώρα τον αρχισυντάκτη και επειδή αυτό που είπατε είναι εξαιρετικά σοβαρό, ας αλλάξουμε το σούπερ και να γράφει 6 μήνες δεν ακούγαν τους γιατρούς για το πρόβλημα στα νησιά. Ή κάτι τέτοιο, θα το γράψουν οι άνθρωποι. Και έρχομαι στον κύριο Αυρίθη. Σας καλύπτει αυτό που μόλις είπε ο κύριος Εξαδάκτυλος? Δεν καλύπτει το πρόβλημα, κύριε Ζαχαρέ. Δεν είναι το ούτε το 24 ούτε το 23. Το είπαμε αυτό, το είπαμε τον κύριο Εξαδάχτυλο. Υπάρχει θέμα και υπάρχει το εξής ζήτημα το οποίο ανέφερα και αναφέρω. Έχει μια μοναδικότητα το νοσοκομείο της ΚΟ και αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Να θυμίσω ότι είναι το νησί του Ιπποκράτη, έτσι. Θα έπρεπε κανονικά εκεί. Όχι να υπάρχουν γιατροί, θα πρέπει να παρακαλάνε οι γιατροί να πάνε εκεί, αλλά τέλος πάντων. Αυτό όμως, προσέξτε ποια είναι η ιδιαιτερότητα. Στη Ρόδο είναι ένα τουριστικό νησί με πολύ τουρισμό. Ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικοί γιατροί έχουν και ένα νοσοκομείο, υπάρχει το νοσοκομείο του. Να σας πω, κύριε Αυρίθη, μην μου άνοιγετε τόσο, μην μου απλώνετε την κουβέντα. Σας ρώτησα αν είστε ικανοποιημένοι από αυτό που μόλις περιέγραψε ο κύριος Εξαδάχτυλος. Είμαστε ικανοποιημένοι, θα το πω υπό την εξής έννοια. Εντός εισαγωγικών, από την ώρα που δεν έχεις τίποτα, καλό είναι και το κάτι. Άρα προτιμάτε την επιστράτευση παρά το τίποτα. Πολύ κατανοητό, ναι, κατανοητότατο. Ωραία. Σας ευχαριστώ και τους δύο, κύριοι. Αλλά αυτό δεν μπορεί να λέγεται πολύ, αλλά δεν ξέρει γιατί μιλάει ο συνομιλητής μου. Με συγχωρείτε. Δεν γνωρίζει ο συνομιλητής μου γιατί μιλάει. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Γιατί το λέτε αυτό? Είναι λίγο προσβλητικό αυτό. Όχι, είναι απολύτως αληθές και το υποστηρίζω. Διότι είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η κλινική ιατρική και η ιατρική του νοσοκομείου και οι απαιτήσεις που έχεις από κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο νοσοκομείο και είναι ο τελικός αποδέκτης του ασθενούς, και είναι τελείως διαφορετικό πράγμα η δουλειά που κάνει ένας γιατρός σε ένα γιατρείο. Καλά, και είναι προτιμότερο να μην έχεις καθόλου γιατρό. Είναι προτιμότερο καθόλου γιατρός.
ή ο γιατρός που τέλος πάντων κάπως καλύπτει ο λιγότερο. Ο κατάλληλος γιατρός, κύριε Ζαχαρέ, δεν αυτό είναι το ιδανικό. Αλλά αν δεν ψάχνουμε έχουμε το ιδανικό, τι να κάνουμε. Γιατρό, ψάχνουμε το κατάλληλο γιατρό. Και, γι' αυτό και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αποτάνθηκε στους συναδέλφους που τελειώσαν τους τελευταίους 18 μήνες την ειδικότητά τους, που είναι εξοικειωμένοι με το χώρο του νοσοκομείου, που ενδεχομένως θα τους επιτρέπουν οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις να έρθουν, εκεί που δεν αποτάθηκε κανένας 6 μήνες τώρα που μας κουνάνε το δάχτυλο εδώ και 15 μέρες. Είδατε, το έγραψα και στο σούπερ. Εκεί αποταθήκαμε εμείς. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Όχι εκεί που δεν είναι, διότι πρέπει να γνωρίζεις ποιο είναι το πρόβλημα για να προσπαθήσεις να το λύσεις. Ελπίζω να βοηθήσετε όλοι και η τοπική αυτοδιοίκηση και ο Ιατρικός Σύλλογος και κυρίως το Υπουργείο που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι να κάνει κάτι, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν γίνεται να είναι χωρίς γιατρούς. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Έχετε και ιατρείο, υποθέτω, κύριε Ξαδάχτυλε. Γεια σας, κύριε Αβρίθη. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι κουράγιο και να βρείτε σύντομα μια λύση.